5η 29 Μαρτίου, επικουρική συντάξη τα ΕΒ, 3η 3 Απριλίου και έχουμε Γιώργο και τις πληρωμές των επιδομάτων. Σημαντικό. Οικογενειακά τέλος Μαρτίου ζητούμε. Τέλος Μαρτίου τα οικογενειακά. Ναι. Και κοινωνικό εισόδημα. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, Τετάρτη 28 Μαρτίου, όπως ξέρετε, το 50%. Και άκου να δεις τώρα πρωί Λάρη. Άκου, Βάγια. Ήρθε ένα μέλη, δεν προλάβατε να το δείτε. Θα το δείτε σε λίγο. Του βάλανε 15 ευρώ από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. 15 ευρώ. 15 ευρώ. Ναι. Γιατί δεν είχε βάλει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Ναι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή του βάλανε 15 ευρώ, τι να χάσει. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ντροπή του. Ντροπή σα. Για 15 ευρώ που του βάλανε του ανθρώπου την επιδότηση, λέει αύξηση εισοδήματο. Μα είναι δυνατόν. Ναι, άνθρωπε του Θεού. Δηλαδή βάζουν και τι από τη μήγα ξύγκη ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι. Δεν έχει άλλο ξύγκη μήγα. Δεν έχει άλλο. Έχει είδε εσύ εδώ καμία μήγα μέσα στο στούντιο. Παλιά είχαμε 5-6 μήγες, πετάγανε. Πάνε και αυτές, εξαφανίστηκαν. Τίποτα. Έχει δει μήγα. Έφυγε το ξύγκη, έφυγε το λίμο, δεν έπαιρνε τίποτα. Τον έχουμε αφήσει και δεν πλένεται και φεύγουν οι μήγες. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια λύση αυτή. Είναι αλήθεια. Οικονομία στο νερό. Προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία. Λοιπόν, είχαμε μια καταγγελία από Βήματος Βουλής.